Στη Γερμανία, σύμφωνα με σχετική έρευνα η οποία δημοσιεύεται από το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων DPA, ένα στου δύο ενήλικε πιστεύει ότι πάσχει από κατάθλιψη, ενώ ένα στου τέσσερι αισθάνεται μεγάλη μοναξιά. Όπω προκύπτει από το βαρόμετρο για την κατάθλιψη στη Γερμανία το 2023, το 53% των ενηλίκων εκτιμά ότι περνάει κατάθλιψη αυτή την περίοδο, με το 25% να δηλώνει ότι αισθάνεται μεγάλη μοναξιά. Μεταξύ των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να καταγραφεί το πρόβλημα, ήταν παραδείγματο χάρη αν κάποιο έχει πάντα έναν άνθρωπο για να συζητήσει τα καθημερινά του προβλήματα ή αν του λείπει πραγματικά ένα καλό φίλο. Το αίσθημα τη μοναξιά θεωρείται από την έρευνα ω σύμπτωμα τη κατάθλιψη και όχι ω αιτία, διευκρινίζεται από του ερευνητέ του Γερμανικού Ιδρύματο για την βοήθεια στην κατάθλιψη και για την πρόληψη των αυτοκτονιών, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ιδρύμα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, DB. Η κοινωνία μα εστιάζει όλο και περισσότερο στο άτομο, κάτι που συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο μοναξιά, δηλώνει ο αρμόδιο του Ιδρύματο για θέματα άγχου, μάτσεντα Αντλή και απευθύνει η έκκληση στους ανθρώπους να μιλούν για το πρόβλημά τους. Εάν κάποια συμπτώματα όπως έλλειψη διάθεσης, απώλεια ενδιαφέροντος, διαταραχές ύπνου, αισθήματα ενοχής ή σκέψεις αυτοκτονίας επιμένουν για περισσότερο από δύο εβδομάδες, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα το άτομο να υποφέρει πράγματι αποκατάθλιψη, εξηγεί ο κύριος Αντλή.